Μανούλα μου, ακούραστη, γλυκιά και αγαπημένη, εσύ μονάχα από το Θεό είσαι ευλογημένη. Σου εύχομαι χρόνια πολλά να ζεις, γλυκιά μητέρα. Μου χάρισε εσύ τη ζωή, μια όμορφη ημέρα. Αχ, μάνα, πόσο σ' αγαπώ με όλη την καρδιά μου. Σου εύχομαι χρόνια πολλά με τα θερμά φιλιά μου. Με όμορφα ποίηματα, τραγούδια, χορούς και ένα κλονί βασιλικό, τα παιδιά των χορευτικών τμήματων του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης τίμησαν σήμερα στο Ξοκλήσι της Παναγίας το πιο αγαπημένο πρόσωπο της ανθρώπινης ζωής, τη μάνα. Της εκδήλωσης για τη γιορτή της μητέρας είχε προηγηθεί θεία λειτουργία μεταρτοκλασίας και μνημόσυνο υπέρ των και κοιμημένων δωρητών και ευεργετών του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης. Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών συμπληρώνει περισσότερο από 42 χρόνια ζωής. Πραγματικά το έργο το είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το τεράστιο οικοδόμημα που στήθηκε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα μουσεία μας, από τις εκδηλώσεις μας, από τα χορευτικά μας, από τα τμήματα ζωγραφικής και τόσα άλλα, οφείλεται κυρίως σε αυτούς τους ανώνυμους και επώνυμους Έλληνες, πατριώτες μας, οι οποίοι από το υστέρημά τους πραγματικά έδωσαν πολλά χρήματα για να κτιστεί αυτό το οποίο εμείς σήμερα χαιρόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι όντως διατήρησαν, συνέβαλαν στη διατήρηση των ηθών, των ηθήμων μας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και όχι μόνο. Αυτοί κατ' εμάς είναι πραγματικοί πατριώτες. Η πατρίδα μας και όλοι οι σημερινοί άνθρωποι πρέπει να βλέπουν το παράδειγμα αυτών και πραγματικά με αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρουν ούτως ώστε να διατηρούνται οι παραδόσεις μας. Βέβαια και σήμερα τελέσαμε θεία λειτουργία με αρτοκλασία και ακριβώς για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν υπάρχουν πια μαζί μας. Στη σημερινή εποχή, τις κρίσιμες μέρες και ώρες που περνάει η πατρίδα μας, τα φωτεινά παραδείγματα όλων των ανθρώπων που υπηρέτησαν τον τόπο μας και τις αρχές και τις ιδέες του ελληνισμού μέσα από το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών αποτελούν ένα φωτεινό παράδειγμα, ένα λαμπρό παράδειγμα, ένα δυνατό στήριγμα, πρότυπο ζωής για όλους και για όλους, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά που σφυριλατούν τον χαρακτήρα τους, που ενισχύουν τους δεσμούς αγάπης για την πατρίδα μας, για τις αρχές και τα ιδεώδη του ελληνισμού, μέσα από τον άοκνο αγώνα που συνεχίζουν οι άνθρωποι που διοικούν, ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών. Στο ρόλο της μητέρας και στην ανιδιοτελή προσφορά της αναφέρθηκε στην ομιλία της η κυρία Άννα Αγγέλη. Μια προσφορά ανιδιοτελής. Μια αγάπη χωρίς να περιμένει ανταπόδοση. Ένας κυματοθράφστης που πάνω του ξεσπάει η καθημερινή μας ένταση. Η θυσία της είναι συνεχής και χωρίς σχόλια από την ίδια. Θεωρεί φυσικό να στέκεται στη σκιά, να στερηθεί, να κουραστεί, να υποφέρει, αν όλα αυτά θα στηρίξουν και θα ενισχύσουν το παιδί της. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού με επικεφαλής τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Άγγελου Κολοκοτρώνη. Ως γνωστόν, το κόμμα του Λαός έφερε το θέμα της βιωσιμότητας του Μουσείου Κοζάνης στην Ελληνική Βουλή, ενώ από τα ταμεία του κόμματος δόθηκαν 3.000 ευρώ προς το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών. Η Κοζάνη υπήρξε πάντα η πνευματική μήτρα της Μακεδονίας, αυτή που γεννούσε ιδέες, οραματισμούς. Και ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών συνεχίζει μια καταπληκτική παράδοση και το έργο του Συλλόγου φαίνεται σήμερα
με την τόσο μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων όλων των ηλικιών. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα για να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα, μόνο που θέλω να ξέρετε ότι επέρομαι ότι είμαι μαθητής ενός υπέροχου Κοζανίτη δασκάλου, του λυκειάρχη μας τότε, του Μιχάλη Καλυντέρη. Η εκδήλωση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών έληξε με τη συμμετοχή παιδιών και μανάδων σε ένα μεγάλο χορό.